κόντιμα τα όσα διαδραματίστηκαν μέχρι στιγμής, κύριε Τζάρα, στη Νέα Υόρκη. Ακούσατε και πριν από λίγο, δεν τα παρατάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρά τις απογοητεύσεις, λέει, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Σίγουρα οι εξελίξεις στη Νέα Υόρκη είναι πολλές, είναι σημαντικές. Νομίζω όμως υπάρχουν δύο επίπεδα σε αυτά που γίνονται και σε αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή, είναι το επίπεδο του τι ή της προσπάθειας μάλλον να παρουσιαστεί μια κάποια εικόνα για το τι λαμβάνει η χώρα και είναι και το επίπεδο του τι πραγματικά συμβαίνει. Ναι. Και εξ όσων αντιλαμβάνομαι μέχρι στιγμής, αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια δυναμική ιδιαίτερη, ένα momentum μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το οποίο πολλές πλευρές θέλουν να διατηρήσουν, φυσικά η Ελλάδα, η Τουρκία και εννοείται οι Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα η Συμμαχία του ΝΑΤΟ, διαχωρίζοντας σε μεγάλο βαθμό το τι συμβαίνει σε αυτό το πλαίσιο από το τι συμβαίνει στο Κυπριακό. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η όλη υπόθεση ως κάτι διαφορετικό, ότι δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η αποσύνδεση. Εκ των πραγμάτων όμως, εάν δείτε τον οδικό χάρτη τον οποίο έχουν ορίσει ο Ερντογάν και ο Μητσοτάκης για τους επόμενους μήνες, θα δείτε ότι επικεντρώνεται πάρα πολύ στην διαχείριση των μεταξύ τους ζητημάτων. Τόσο οι συναντήσεις στα μέσα Οκτωβρίου, οι προγραμματισμένες μεταξύ υπουργών εξωτερικών για τη συζήτηση των διαφορών μεταξύ των δύο μερών, αλλά και την προετοιμασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Αργότερα τον Νοέμβριο οι συζητήσεις που θα λάβουν χώρα για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ενδεχομένως να έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, την πολιτική προστασία και το μεταναστευτικό και αργότερα τον Δεκέμβριο στις 7 Δεκεμβρίου η συνάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Εννοείται κύριε Τζάρα, αυτό που εννοείται και με συγχωρείτε που διακόπτω είναι ότι επί της ουσίας, αν όντως υπήρχε αυτή η σύνδεση του Κυπριακού με τα ελληνοτουρκικά, τότε η ελληνική πλευρά δεν θα προχωρούσε σε όλες αυτές τις διευθετήσεις και όλες αυτές τις συναντήσεις, γιατί υπάρχει η σκληρή στάση για το Κυπριακό και η ξεκάθαρη θέση της Άγκυρας ότι αν δεν υπάρξει αναγνώριση του ψευδοκράτους δεν μπορεί να προχωρήσει το Κυπριακό παρακάτω. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι δεν θα ήθελε η Ελλάδα να προχωρήσει αυτές τις συναντήσεις, είναι ότι νομίζω πως θα ήταν εκ των πραγμάτων πιο δύσκολο εάν στη σύνθεση αυτήν των ζητημάτων βρισκόταν και το Κυπριακό. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να προχωρήσουμε, διότι αν σκεφτούμε για παράδειγμα το πολύ απλό ζήτημα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αν αυτά έπρεπε να εφαρμοστούν για παράδειγμα και στην Κύπρο, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα και περίπλοκα, δεδομένου ότι στην Κύπρο έχουμε έναν σαφές αδιέξοδο μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών σχολών σκέψης για το πώς πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα. Γι' αυτό στην πράξη βλέπουμε ότι τα δύο ζητήματα είναι εν πολλής αποσυνδεδεμένα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει χάσει το ενδιαφέρον της για την Κύπρο ή ότι δεν θα γίνονται δηλώσεις αλλήλου υποστήριξης. Αλλά, όπως ξαναλέω, ότι στην πραγματικότητα τα πράγματα κινούνται διαφορετικά. Και αυτό τι σημαίνει στην πράξη, κύριε Τζάρα? Δηλαδή, αν και φόσο τώρα παίρνουμε ένα θετικό σενάριο, η ελληνική πλευρά με την τουρκική πλευρά στα δικά τους θέματα βρουν μία ισορροπία. Αφού ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε και χθες ότι συνδέει το Κυπριακό με τα ελληνοτουρκικά, πώς θα προχωρήσει? Θα προχωρήσει χωρίς το Κυπριακό. Δηλαδή, θα το κάνει, πιστεύετε? Ναι. Όχι, το κάνει ήδη. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα των συναντήσεων που προανέφερα. Ναι. Εάν αυτές οι συναντήσεις κινηθούν και έχουν θετικό πρόσημο και για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν του Κυπριακού δεν καταρρεύσουν, τότε δημιουργείται ένα momentum της λεγόμενης ομαλοποίησης των σχέσεων, που σε κάθε περίπτωση είναι ομαλοποίηση. Δεν θα είναι, διότι ομαλοποίηση σημαίνει ότι επιλύονται και τα ζητήματα, ναι, αλλά μιας αποκλιμάκωσης και ενός θετικού κλίματος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στο καλύτερο σενάριο στη διευθέτηση ορισμένων ζητημάτων και στο απομακρυσμένο σενάριο στην παραπομπή των ζητημάτων, κάποιων ζητημάτων στην Χάγη. Εάν το Κυπριακό μπει σε όλη αυτή την εξίσωση, θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο, αυτή είναι η ανάγνωση της Αθήνας, θα είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει αυτό το οποίο θεωρούν ότι έχει momentum αυτή τη στιγμή. Τι θα έπρεπε να κάνει κατά την άποψή σας ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να μην προχωρήσει σε όλες αυτές τις συναντήσεις με την τουρκική πλευρά? Όχι.
Δεν λέω ότι δεν πρέπει. Προφανώς και είναι πολύ σημαντικό η κάθε ευκαιρία που υπάρχει να τη χάνει εκμετάλλευση με το σωστό σχεδιασμό και τη σωστή στρατηγική για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Ελλάδας. Απλώς θεωρώ ότι σε όλη αυτή την εξίσωση θα πρέπει να έχει θέση και η Κύπρος. Διότι αποδυναμώνεται, αντιλαμβάνεστε, η δυναμική που μπορεί και η Κύπρος, αλλά ενδεχομένως και η Ελλάδα να έχουν απέναντι στις διεκδικήσεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Αλλά υπάρχει και η σχολή σκέψης, η οποία λέει ότι εάν καταφέρουν Ελλάδα και η Τουρκία να προχωρήσουν στη διευθέτηση των ζητημάτων, τότε θα επηρεαστεί θετικά και το Κυπριακό. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το θεωρώ κάπως αμφίβολο, δεδομένων των θέσεων της Τουρκίας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι, και τώρα πάμε σε αυτές τις θέσεις και στο πώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χειρίστηκε όλο αυτό, την έντονη τοποθέτηση του Ταγί Περτογάν για μία ακόμη φορά στη Γενική Συνέλευση. Τον είδαμε χθες, κύριε Τζάρα. Θα έλεγα εγώ ότι έκανε μια επίθεση ειρήνης από την άλλη ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης προς την Τουρκία. Και το είπε και ο ίδιος στον Αρχιεπίσκοπο της Αμερικής ότι εμείς θα προσπαθήσουμε. Είναι αυτός το μοναδικό όπλο που έχουμε? Παραδοσιακά δεν έχουμε και πολλά άλλα όπλα. Γι' αυτό λέω ότι και η στήριξη της Ελλάδας είναι σημαντική. Και αν χάσουμε και τη στήριξη της Ελλάδας ενώ στην πράξη, έτσι, όχι στα λόγια, τότε βρισκόμαστε ακόμα πιο περιθωριοποιημένοι. Ναι. Όμως είναι γεγονός ότι απέναντι μας αυτή τη στιγμή έχουμε μια τουρκική στάση η οποία είναι όχι μόνο αδιάλλαχτη, αλλά είναι και κόκκινη γραμμή. Δηλαδή το θέμα των δύο κρατών ή των ισότιμων κυριαρχιών είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε καν να συζητήσουμε. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι παρακάθισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τούρκου Προέδρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών, είναι ανεξάρτητο κράτος και πρέπει να βρίσκεται εκεί που δικαιούται να βρίσκεται. Από εκεί και πέρα θεωρώ σημαντική την εμμονή, την επιμονή, αν θέλετε, στην επίσημη θέση και στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για την επιλύση του Κυπριακού, διότι είναι το τελευταίο, αν θέλετε, ανάγχωμα απέναντι σε αυτό που προσπαθεί να καταφέρει η Τουρκία. Μάλιστα. Αλλά από εκεί και πέρα αυτά δεν αρκούν. Χρειάζεται να δημιουργηθεί το κατάλληλο διεθνές momentum, να ασκηθούν οι κατάλληλες πιέσεις, και αυτό μπορεί να συμβεί και δεν είναι δεδομένο μόνο εάν πιστούν οι διεθνείς δυνάμεις ότι κάτι τέτοιο θα απέφερε ωφέλη και για τις ίδιες αλλά και για την ευρύτερη σταθερότητα της περιοχής. Μάλιστα, είναι σαν να ψάχνουμε φως στο τούνελ, κύριε Τζάρα. Ελπίζω να το βρούμε, έτσι, αυτή τη διλιακτίδα τουλάχιστον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναμένονται και άλλες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Υόρκη. Τώρα πάμε στο Δήμαρχο Αμοχώστου, τον κύριο